τρέξαμε, χάσαμε ένα αγώνα και συνεχίζουμε. Πόσο καιρό ασχολείσαι με το μπάσκετ? 6 χρόνια, 7. Εσείς? 6-7 χρόνια. Δεν μου λες, τα κορίτσια είναι καλύτερα ή και οι δύο είμαστε καλύτεροι. Παίζεις με αγόρια όμως, η ομάδα είναι μεικτή, έτσι δεν είναι? Ναι. Πώς αντιμετωπίζεις? Καλά. Πώς θα βλέπετε, ποιος είναι το φαβορί? Πόσο διάσημος σίγουρα είναι, σαν παίκτης διάσημος? Όπως τον Γκάρι. Από πού είστε εσείς, ποιο παιδιά είστε? Από το 7ο. Από το 7ο, να ρωτήσω. Ορίστε. Παίζετε μαζί με τι ομάδα? Όχι, είμαστε χωριστά. Ένας. Πες με αγόρια κορίτσια. Βασικά τα κορίτσια παίζουν με κορίτσια και τα αγόρια με αγόρια. Ωραία. Η ομάδα των κοριτσιών λοιπόν, πώς πάει σε αυτό το... Έχουμε 2 νίκες και 1 ήττα. Καμία ήττα. Καμία ήττα. Καμία, εντάξει, sorry. Έχουμε μέχρι τα καλά. Εμείς έχουμε 2 νίκες και 1 ήττα, αλλά τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στον ημιτελικό, αν νικήσουμε το επόμενο παιχνίδι. Πρέπει να συνεχίσουμε. Χάρη σε μένα. Από ποια ομάδα είστε? Δεύτερο δημοτικό σχολείο ΚΟ. Δεύτερο δημοτικό σχολείο ΚΟ. Πώς πάει? Καλά, έχουμε 3 νίκες και 0 ήττες και έχουμε πάει ημιτελικό. Άρα κοντεύετε να φτάσετε δηλαδή το κύπελλο. Ναι. Αυτό είναι το παιδιά. Πόσο καιρό με το μπάσκετ? 6 χρόνια. Στο σχολείο μόνο ή και εκτός? Και εκτός. Σε ποια ομάδα? Υποκράτη. Πόσο καιρό κάνετε μπάσκετ? Λίγο καιρό, όχι πολύ. Όχι πολύ. Ποια ομάδα είναι για εσάς το φαβορί αυτό το πρωτάθλημα? Δεν ξέρουμε ακριβώς. Η δική μας. Το πιστεύουμε. Και άμα το πιστεύουμε, όλα μπορούν να γίνουν. Αυτό είναι το στίβο δηλαδή και το μπάσκετ. Είναι το πρώτο. Το πρώτο δημοτικό σχολείο. Μπράβο. Πώς πάει, είσαι σε ομάδα κοριτσιών, έτσι? Ναι, καλά, ναι. Παίξατε μέχρι τώρα? Ναι, δύο μάτς. Κερδίσατε, χάσατε. Δεν πειράζει όμως, ήταν ωραία. Καλημέρα, καλημέρα. Εσείς είστε από πού? Από το 6ο. Από το 6ο. Είσαστε πάγκος, περιμένετε να μπείτε στον αγώνα. Ναι. Μέχρι τώρα η ομάδα πώς πάει? Καλά. Μια χαρά είμαστε. Έχετε νίκες, ήττες? Μια ήττα. Μια ήττα. Και πόσες νίκες? Καμία. Ο δεύτερος αγώνας είναι. Δεύτερος αγώνας είναι. Ναι. Το καλό, παιδιά. Μην παίξαμε εμείς. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλώς την. Σχολικό τουρνουά, να λέγαμε το... Ναι, ναι. Είναι ένα σχολικό τουρνουά 3-4-2-3, το οποίο έχει καθιερώσει και το Γραφείο Φυσικής Αγωγής τα τελευταία χρόνια. Κυρίως γιατί τα παιδιά είναι μικρά και οι χώροι που έχουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι είναι λίγοι. Και επειδή είναι και τέλος της περίοδου, προσπαθούμε να κάνουμε παιχνίδια, αγώνες δηλαδή, στη μορφή τουρνουά για να ξεμπερδεύουμε έτσι και πιο γρήγορα. Μάλιστα. Πάντα στα παιδιά το διασκεδάζουν από ό,τι μιλήσαμε μαζί τους. Ναι, αλλά ο σκοπός μας είναι αυτός, τα παιδιά να έρθουν εδώ πέρα. Βέβαια αυτά από τη φύση τους παθιάζονται, πάντα παίζουν για να νικήσουν, αλλά το ζητούμενο είναι γενικώς να δουν πώς είναι ένα παιχνίδι, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία της εναλλαγής των συναισθημάτων, θα έλεγα. Νομίζω ότι αυτό είναι που έχει αξία. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό πλέον το κάνει ήδη ο διασυλλογικός αθλητισμός. Στα πιο παλιά χρόνια, τα δικά μας, ας το πούμε έτσι, το σχολείο εξυπηρετούσε αυτό το πράγμα που λες τώρα. Δηλαδή να μπαίνουν τα παιδιά στο γήπεδο για να βρίσκουν οι ομάδες υλικό. Τώρα πάμε κάπως ανάποδα. Οι ομάδες έχουν υλικό, τα παιδιά παίζουν ήδη και απλώς περιμένουν να αναδείξουν το όποιο ταλέντο, την όποια δεξιότητα μέσα από τις σχολικές τις ομάδες, τις οποίες σημειωτέων αγαπάνε περισσότερο. Προφανώς αυτό είναι γιατί είναι η πρώτη κοινωνικοποίηση της ομάδας. Ακριβώς γι' αυτό. Έχει μεγαλύτερη αξία για αυτούς. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν και πολλά ομάδες κοριτσιών. Ναι, είναι τουρνουά παράλληλο. Είναι ένα τουρνουά κοριτσιών και ένα τουρνουά αγοριών. Υπάρχουν και μικρές ομάδες, αν κατάλαβα καλά. Κοιτάξτε, κάποια σχολεία τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν πλήρεις ομάδες, αμυγείς ομάδες αγοριών και κοριτσιών. Κάποια κορίτσια που ενδεχομένως παίζουν
και ήταν μόνα τους, τα βάλανε μέσα να παίξουν τα αγόρια. Εντάξει, δεν πειράζει. Γιατί... Πώς εξελίσσεται ένα τέτοιο αγώνα, εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Στην ηλικία την παιδική δεν υπάρχει ακόμα αυτή η φοβερή διαφοροποίηση του ανδρικού με του γυναικείου φύλου. Βέβαια, στις τελευταίες τάξεις, εκεί την Πέμπτη και την Έκτη, φαίνονται αυτά τα. Αλλά κάποια κορίτσια που προφανώς παίζουν έτσι πάνε σε ομάδες, οπότε δεν πολύ φαίνεται η διαφορά. Εγώ πέρα λέγει ευχαριστώ πάρα πολύ.